χιλιάδες, είσαστε χιλιάδες. Να δούμε αυτήν την κάρτα, παρακαλώ πάρα πολύ, με τις απαντήσεις για να μαθαίνει ο κόσμος μερικά πράγματα. Λοιπόν, τι θα γίνει την επόμενη μέρα, τι γίνεται σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας. Ένα βασικό ερώτημα που πολλοί μας ρωτάνε. Το τι γίνεται σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, εδώ πέρα ξέρουν πάρα πολύ καλοί να μας εξηγήσουν. Δίνεται δηλαδή εντολή, φαντάζομαι, στο πρώτο κόμμα, έτσι δεν είναι, να κάνει μια διερευνητική επαφή. Ο λαός την Κυριακή επιλέγει βουλευτές και βουλή, δεν επιλέγει κυβέρνηση. Η βουλή μετά επιλέγει την κυβέρνηση. Το ερώτημά μας όμως είναι διαφορετικό. Λοιπόν, δεν είναι το αυτό πρώτο κόμμα. Να σας το πω, πρώτο κόμμα. Ήμουν αντιπρόεδρος βουλής, να ρωτήσω λίγο τον κανονισμό, ναι. Με επιτρέπετε, πέσαμε, κύριε. Το ερώτημα είναι τι γίνεται σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας ενός κόμματος. Δίνει την εντολή σε εκείνο το κόμμα που πλησιάζει τη δεδηλωμένη. Μετά στη συνέχεια, εάν διαπιστώσει ότι το πρώτο δεν μπορεί, από εκεί και πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Γιατί? Διότι κανένα κόμμα δεν πλησιάζει την δεδηλωμένη. Προσέξτε. Το Σύνταγμα είναι σαφές εκεί. Δηλαδή, εδώ που λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πάρουμε εντολή. Τι εντολή να πάρει? Από πού να την πάρει και τι να την κάνει? Άρα λοιπόν, εάν έτσι δεν υπάρχει αυτοδυναμία, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί την επόμενη μέρα το πρώτο κόμμα που έχει πλησιάζει προς τη δηλωμένη, που δεν έχει όμως αυτοδυναμία, δεν έχει 151 συν, και του δίνει την εντολή μιας διερεύνησης να δει αν μπορεί να υπάρξει μια κυβέρνηση και με τη συνεργασία άλλων κομμάτων. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει. Τα πράγματα δυσκολεύονται. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει στο Πασόκ ή στον Τσίπρα την εντολή. Όταν έχουν γίνει οι διεργασίες και έχουν αποκλειστεί. Είχε αποκτήσει συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Από εκεί και πέρα τα πράγματα δυσκολεύουν, δηλαδή ο χρόνος θα είναι χρόνος χαμένος. Δεν είναι απλό πράγμα, έτσι. Όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, θα πάρω την εντολή και θα την επιστρέψω. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα, παρακαλώ. Πάμε, δώστε μας την κάρτα του δεύτερου ερωτήματος. Η δεύτερη κάρτα, λοιπόν, στο ερώτημα μας είναι ποιος κυβερνάει επί της ουσίας μέχρι να οριστεί η νέα κυβέρνηση. Προφανώς η κυβέρνηση Παπαδήμου. Δεν υπάρχει κενό. Δεν υπάρχει κενό. Σύμφωνα συνεχίζει με το Σύνταγμα, δεν τη λειτουργία της, συνεχίζει τη λειτουργία της η κυβέρνηση Παπαδήμου. Μέχρι να γίνουν επαναληπτικές εκλογές. Πότε πάμε σε. Ρωτήσαμε την άλλη κάρτα. Πότε πάμε σε επαναληπτικές εκλογές? Εάν δεν συσταθεί κυβέρνηση συνεργασίας, τότε πάμε υποχρεωτικά σε εκλογές μέσα σε 30 μέρες. Από την ημέρα που διαπιστώθηκε ότι δεν είναι εφικτός ο σχηματισμός κυβέρνησης. Σωστά. Ναι. Σωστά. Δηλαδή σε ένα μήνα μετά. Σε αυτό το μήνα, κυρίες και κύριοι, δεν υπάρχει κυβερνησία προφανώς. Είναι η κυβέρνηση Παπαδήμου, η οποία θα συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά της. Θα διακόψω λίγο εδώ. Ναι. Σε 30 μέρες από ό,τι διαπιστωθεί ότι δεν μπορεί να γίνει κυβέρνηση. Mm. Να σημειώσουμε εδώ ότι στις 15 Μαΐου λύγει ένα ομόλογο 450 εκατομμυρίων ευρώ με ξένο δίκαιο, όχι με ελληνικό. Που σημαίνει ότι αν δεν το πληρώσουμε, θα έχουμε ένα νέο μίνι, μια νέα μίνι χρεοκοπία. Α, η κυβέρνηση Παπαδήμου. Χρήματα. Η κυβέρνηση Παπαδήμου, ναι, αλλά ποιος θα δώσει τα χρήματα στην κυβέρνηση Παπαδήμου? Αποφασίζει αυτή και παίρνει μέτρα. Πώς, δεν γίνεται. Θα δούμε. Μέτρα. Πάμε στο επόμενο ερώτημα, παρακαλώ πάρα πολύ, που σας απασχολεί. Στις επαναληπτικές εκλογές συμμετέχουν όλα τα κόμματα ή ψηφίζουμε μεταξύ των δύο που ήρθαν πρώτα την 6η Μαΐου? Όλα. Συμμετέχουν όλα τα κόμματα. Ότι ισχύει δηλαδή στις πρώτες εκλογές. Πάμε στην επόμενη κάρτα, παρακαλώ. Στις επαναληπτικές εκλογές βάζουμε σταυρούς στους υποψήφιους ή ισχύει η σταυροδοσία των πρώτων εκλογών? Εδώ υπάρχει λίστα. Εδώ υπάρχει λίστα. Επειδή είναι, εκλογές μετά από σε διάστημα 18 μηνών, όταν γίνονται επαναληπτικές εκλογές, έχουμε την πρώτη φορά. Έτσι. Ναι, ναι. Εδώ πρώτη πέρα, φορά άρα λοιπόν η απάντηση είναι ότι δεν βάζουν σταυρό. Δεν βάζουν σταυρό. Ρίχνετε το κόμμα που θέλετε. Και ισχύουν αυτά που υπήρξαν στις προηγούμενες εκλογές. Όχι, θα υπάρχουν βουλευτές. Ναι. Ο αρχηγός μπορεί να αλλάξει και τη λίστα εκλογής. Δηλαδή μπορεί να βάλει το Χαρδαβέλα στη θέση του Βρετού. Μπορεί να ψηφίσει το Χαρδαβέλα, ο Χαρδαβέλα να μην πήγε ποτέ διότι ο αρχηγός τον άλλαξε. Ναι, ακριβώς. Άρα λοιπόν κάτι που δεν ήξερα κι εγώ. Εντός του 18 μήνου πάντα όμως. Εντός του 18 μήνου, προφανώς. Να, κάτι που δεν ήξερα κι εγώ. Δηλαδή ότι δεν βάζουμε σταυρό στις επαναληπτικές εκλογές, αλλά ο αρχηγός ψηφίζουμε μόνο ψηφοδέλτιο, δηλαδή παίρνουμε και πετάμε, ξέρω, ρίχνουμε μέσα χωρίς σταυροδότηση. Αλλά δεν ισχύουν τα προηγούμενα. Ο αρχηγός μπορεί του κόμματος να αλλάξει και τη σειρά της επιτυχίας από τις προηγούμενες εκλογές και να επιλέξει αυτούς που θέλει. Πάμε στην επόμενη. Σαν θέμα ηθικής τάξης, συνήθως στερείται η λίστα. Ναι. Εκλογής. Πάμε στην άλλη κάρτα, παρακαλώ. Σε περίπτωση σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας, πότε και με ποιον τρόπο μπορεί η αντιπολίτευση να προκαλέσει εκ νέου εκλογές? Μετά από 6 μήνες. Καταθέτοντας πρόταση δυσπιστίας, η οποία για να γίνει δεκτή απαιτούνται 151 ψήφοι.
πρέπει να πέσει η κυβέρνηση με κάποιο, για κάποιο λόγο. Μετά από 6 μήνες έχει τη δυνατότητα να γίνει αυτή η πρόταση της πιστείας. Λοιπόν, επόμενη παρακαλώ. Είναι τελικά όντως υποχρεωτική η ψήφος? Σύμφωνα με τον νόμο ναι, αλλά χωρίς συνέπειες.